5 συνηθισμένοι τύποι χαμόγελου. Πρώτο. Το χαμόγελο με σφιγμένα χείλη. Τα χείλη είναι τεντωμένα σφιχτά κατά μήκος του προσώπου, δημιουργώντας μια ευθεία γραμμή και τα δόντια είναι κρυμμένα. Στέλνει το μήνυμα ότι αυτός που χαμογελά έχει ένα μυστικό, μια γνώμη ή μια διάθεση που δεν θέλει να μοιραστεί μαζί σας. Είναι αγαπημένο χαμόγελο των γυναικών που δεν θέλουν να πούν φανερά πως αντιπαθούν κάποιον. Και οι άλλες γυναίκες συνήθως το αντιλαμβάνονται ως σημάδι απόρριψης. Οι περισσότεροι άντρες φαίνεται να αγνοούν τη σημασία του. Για παράδειγμα, μια γυναίκα μπορεί να πει για μια άλλη: «Είναι πολύ ικανή και ξέρει τι θέλει». Συνοδεύοντας τη φράση της με ένα χαμόγελο με σφιγμένα χείλη, αντί να πει αυτό που πραγματικά σκέφτεται. Νομίζω πως είναι μια επιθετική, φορτική σκύλα. Το χαμόγελο με τα σφιγμένα χείλη συναντάται επίσης στα πρόσωπα επιτυχημένων επιχειρηματιών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες περιοδικών σαν να λένε «Έχω το μυστικό της επιτυχίας και εσείς πρέπει να προσπαθήσετε να το μαντέψετε». Στις συνεντεύξεις τους, αυτοί οι άνθρωποι μιλούν για τις αρχές της επιτυχίας, αλλά σπάνια αποκαλύπτουν τις ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς πέτυχαν ήδη. Αντίθετα, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον πάντα δείχνει τα δόντια σε ένα πλατή χαμόγελο και ευχαρίστως εξηγεί τις λεπτομέρειες της επιτυχίας του, επειδή ξέρει πως ελάχιστοι μπορούν να το μιμηθούν. Δεύτερο, το στραβό χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο φανερώνει αντίθετα συναισθήματα σε κάθε πλευρά του προσώπου. Το δεξί μισφαίρι του εγκεφάλου σηκώνει το αριστερό φρύδι, τον αριστερό ζυγωματικό μυ και το αριστερό μάγουλο για να δημιουργήσει ένα είδος χαμόγελου στην αριστερή πλευρά, ενώ το αριστερό ημισφαίριο τραβά τους ίδιους μυς προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά για να δημιουργήσει ένα αγριεμένο συνοφρίωμα. Αν τοποθετήσετε ένα καθρέφτη στο μέσο της εικόνας σε γωνία 90 μοιρών, έτσι ώστε να καθρεφτίζει την κάθε πλευρά του προσώπου, με τα αντίθετα συναισθήματα δημιουργούνται δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Το στραβό χαμόγελο εμφανίζεται κυρίως στο δυτικό κόσμο και μπορεί να γίνει μόνο εσκεμμένα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να στείλει μόνο ένα μήνυμα, το σαρκασμό. Τρίτο. Το χαμόγελο με πεσμένο σαγόνι. Αυτό είναι ένα χαμόγελο που απαιτεί εξάσκηση και στο οποίο το κάτω σαγόνι απλώς πέφτει για να δώσει την εντύπωση πως το πρόσωπο γελά ή έχει εύθυμη διάθεση. Είναι το αγαπημένο τύπων όπως ο Τζόκερ, ο Μπικ Κλίντον και όλοι το χρησιμοποιούν για να διασκεδάσουν το κοινό τους ή να κερδίσουν περισσότερους ψήφους. Τέταρτο, το πλάγιο χαμόγελο. Με το κεφάλι χαμηλωμένο και στραμμένο αλλού, ενώ ανασηκώνει το βλέμμα, αυτός που χαμογελά φαίνεται νεαρός, παιχνιδιάρης και μυστικοπαθής. Το πονηρό αυτό χαμόγελο έχει αποδειχθεί πως είναι το αγαπημένο των ανδρών σε όλο τον κόσμο. Επειδή όταν μια γυναίκα χαμογελά έτσι, προκαλεί πατρικά συναισθήματα, κάνοντας τους άντρες να θέλουν να την προστατέψουν και να την φροντίσουν. Αυτό ήταν ένα από τα χαμόγελα που χρησιμοποιούσε η πριγκίπισσα Νταϊάννα για να κερδίσει τη συμπάθεια όλου του κόσμου. Το χαμόγελό της έκανε τους άντρες να θέλουν να την προστατέψουν και τις γυναίκες να θέλουν να τις μοιάσουν. Δεν είναι περίεργο ότι το χαμόγελο αυτό χρησιμοποιείται από τις περισσότερες γυναίκες για να προσελκύσουν τους άντρες, αφού οι άντρες το θεωρούν σαγηνευτικό και έντονο σημάδι αποδοχής. Είναι το ίδιο χαμόγελο που τώρα χρησιμοποιεί ο πρίγκιπας Βίλιαμ και το οποίο όχι μόνο κερδίζει τη συμπάθεια των άλλων, αλλά και τους θυμίζει την Νταϊάννα. Και πέμπτο, το μυδίαμα του George Bush. Ο Ray Birdwhistell ανακάλυψε πως το χαμόγελο στη μέση αστική τάξη είναι πιο συχνό στην Ατλάντα, το Louisville, το Memphis, το Nashville και το μεγαλύτερο μέρος του Τέξας. Ο Bush είναι Τεξανός και οι Τεξανοί χαμογελούν περισσότερο από όλους σχεδόν τους Αμερικανούς. Έτσι, στο Τέξας μπορεί να ρωτήσουν κάποιον που δεν χαμογελά αν είναι θυμωμένος με κάτι, ενώ αν κάποιος χαμογελά στη Νέα Υόρκη τον ρωτούν «Τι το αστείο βρήκες?». Ο πρόεδρος Jimmy Carter ήταν επίσης ένας νότιος που χαμογελούσε συνεχώς. Αυτό ανησυχούσε τους βόρειους που φοβούνταν ότι ήξερε κάτι που ήδη αγνοούσαν. Να χαμογελάτε συνεχώς. Όλοι θα αναρωτιούνται τι έχετε σκαρώσει. Γιατί το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Αν ενσωματώσετε το γέλιο στη συμπεριφορά σας, θα προσελκύσετε φίλους, θα βελτιώσετε την υγεία σας και θα ζήσετε περισσότερα χρόνια. Όταν γελάμε, κάθε όργανο του σώματος επηρεάζεται θετικά. Η αναπνοή μας γίνεται πιο γρήγορη, πράγμα που εξασκεί το διάφραγμα, το λαιμό, το στομάχι, το πρόσωπο και τους ώμους. Το γέλιο αυξάνει την ποσότητα οξυγόνου στο αίμα, πράγμα που όχι μόνο θεραπεύει και βελτιώνει την κυκλοφορία, αλλά και διαστέλει τα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι κοκκινίζουν όταν γελούν. Το γέλιο μπορεί επίσης να κατεβάσει την πίεση, να διαστείλει τις αρτηρίες, να ανοίξει την όρεξη και να κάψει θερμίδες. Ο νευρολόγος Henry Rubenstein ανακάλυψε ότι ένα λεπτό τρανταχτού γέλιου μπορεί να προσφέρει 45 λεπτά επακόλουθης χαλάρωσης. Ο καθηγητής William Fry αναφέρει ότι 100 γέλια προσφέρουν στο σώμα τα ωφέλη αεροβικής άσκησης που ισοδυναμεί με 10 λεπτά κοπηλασίας. Γι' αυτό το λόγο, από ιατρικής άποψης, ένα καλό γέλιο σας κάνει τόσο καλό. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο σοβαρεύουμε. Ένας ενήλικας γελά κατά μέσο όρο 15 φορές τη μέρα, ενώ ένα παιδί προσχολικής ηλικίας 400. Πώς λειτουργούν τα ανέκδοτα? Η βάση των περισσότερων ανεκδότων είναι πως την τελευταία φράση, κάτι καταστροφικό ή οδυνηρό, συμβαίνει σε κάποιον. Το απροσδόκητο τέλος τρομάζει τον εγκέφαλό μας και έτσι γελάμε με ήχους παρόμοιους με αυτούς που βγάζει ένας χιμπατζής για να προειδοποιήσει τους υπόλοιπους για επικείμενο κίνδυνο. Παρόλο που συνειδητά γνωρίζουμε πως το ανέκδοτο δεν αποτελεί αληθινό γεγονός, το γέλιο μας απελευθερώνει ενδορφίνες ως μορφή αναισθητικού. Λες και το ανέκδοτο αφορούσε πραγματικό γεγονός. Αν ήταν πραγματικό γεγονός, ίσως να αρχίζαμε τα κλάματα, οπότε και πάλι το σώμα θα απελευθέρωνε ενδορφίνες. Το κλάμα είναι συχνά επακόλουθο μιας κρίσης γέλιου και γι' αυτό σε μια σοβαρή συναισθηματική κρίση, όπως το άκουσμα της είδησης ενός θανάτου, ένα άτομο που δεν μπορεί να αποδεχτεί φυσικά τον θάνατο, ίσως αρχίσει να γελά. Όταν συνειδητοποιεί την πραγματικότητα, το γέλιο μετατρέπεται σε κλάμα. Τα χαμόγελα και το γέλιο δημιουργούν συναισθηματικό δέσιμο. Στις έρευνες του Provine, το γέλιο, όπως ανακάλυψε, έχει να κάνει λιγότερο με τα ανέκδοτα και τις αστείες ιστορίες και περισσότερο με τη δημιουργία σχέσεων. Σύμφωνα με τις έρευνές του, μόνο το 15% του γέλιου σχετίζεται με ανέκδοτα. Στις έρευνες του Provine, οι εθελοντές όταν βρίσκονταν μόνοι ήταν πιθανότερο να μιλήσουν για τον εαυτό τους παρά να γελάσουν. Οι συμμετέχοντες βιντεοσκοπήθηκαν την ώρα που παρακολουθούσαν μία σύντομη κωμωδία σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Αν και δεν υπήρχαν διαφορές σχετικά με το πόσο αστεία έβρισκαν κάθε φορά την ταινία οι συμμετέχοντες στο πείραμα, αυτοί που το παρακολουθούσαν μόνοι γελούσαν πολύ λιγότερο από εκείνους που το έβλεπαν μαζί με κάποιον άλλον, είτε αυτός ήταν φίλος είτε άγνωστος. Η συχνότητα και η διάρκεια του γέλιου ήταν σημαντικά μεγαλύτερες και στις δύο περιπτώσεις που αφορούσαν ένα ακόμη πρόσωπο από εκείνες τις οποίες ο εθελοντής ήταν μόνος. Το γέλιο εμφανίζεται πολύ συχνότερα στη διάρκεια κοινωνικών εκδηλώσεων. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο πιο κοινωνική είναι μια κατάσταση, τόσο πιο συχνά γελούν οι άνθρωποι και τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του γέλιου τους. Το μόνιμο κατσούφιασμα. Το αντίθετο του ανασηκώματος των γωνιών του στόματος για να δείξει κανείς ευτυχία είναι να στραβώνει και τις δύο γωνίες προς τα κάτω. Αυτό το κάνουν άτομα που νιώθουν δυστυχισμένα, μελαγχολικά, καταπιεσμένα, θυμωμένα ή σφιγμένα. Δυστυχώς, αν ένα άτομο διατηρεί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα σε πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του, οι γωνίες του στόματός του θα παγώσουν σε αυτή τη μόνιμη θέση προς τα κάτω. Μετά από κάποια ηλικία, αυτό μπορεί να δώσει σε ένα άτομο μια εμφάνιση παρόμοια με εκείνη ενός μπουλντόκ. Οι μελέτες έδειξαν πως κρατάμε σε μεγαλύτερη απόσταση άτομα που έχουν τέτοια έκφραση, τα κοιτάζουμε λιγότερο στα μάτια και τα αποφεύγουμε όταν έρχονται προς το μέρος μας. Αν ανακαλύψετε ότι μια τέτοια έκφραση έχει παρισφρήσει στην καθημερινότητά σας, αρχίστε να εξασκείτε τα χαμόγελα, πράγμα που όχι μόνο θα σας βοηθήσει να μην μοιάζετε με αγριεμένο σκύλο αργότερα στη ζωή σας, αλλά και θα σας κάνει να νιώσετε πιο θετικά. Επίσης, θα σας βοηθήσει να μην τρομάζετε τα μικρά παιδάκια και να μην σας θεωρούν ένα κακό τρόπο παλιόγερο. Συμβουλές χαμόγελου για γυναίκες. Οι έρευνες του Marvin Hecht, Πανεπιστημίου της Βοστόνης, ανακάλυψαν πως οι υφιστάμενοι χαμογελούν περισσότερο μπροστά στους ανωτέρους τους, τόσο σε φιλικές όσο και μη φιλικές περιστάσεις, ενώ οι προϊστάμενοι χαμογελούν στους υφιστάμενους μόνο με φιλικές καταστάσεις. Η ίδια έρευνα έδειξε πως οι γυναίκες χαμογελούν πολύ περισσότερο από τους άντρες, τόσο σε κοινωνικές όσο και σε επαγγελματικές περιστάσεις, πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα να δείχνει υποδιέστερη ή αδύναμη σε μια συνάντηση με άντρες που δεν χαμογελούν. Μερικοί ισχυρίζονται ότι τα επιπλέον χαμόγελα των γυναικών οφείλονται στο γεγονός ότι οι γυναίκες ιστορικά είχαν τοποθετηθεί από τους άντρες σε υποδιέστερους ρόλους, ωστόσο άλλη έρευνα απέδειξε ότι στην ηλικία των 8 εβδομάδων τα κοριτσάκια γελούν πολύ περισσότερο από τα αγόρια, άρα ίσως το χαμόγελο αυτό
να είναι έμφυτο και όχι επίκτητο. Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι το χαμόγελο ταιριάζει με τον εξελικτικό ρόλο της γυναίκας ως ειρηνοποιού και τροφού. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει το ίδιο κύρος με έναν άντρα, απλώς το ότι χαμογελά περισσότερο την κάνει να φαίνεται πως έχει λιγότερο κύρος. Η κοινωνική ψυχολόγος Νάνσι Χένλεϊ περιέγραψε το γυναικείο χαμόγελο ως έμβλημα κατευνασμού, που συχνά χρησιμοποιείται για να κατευνάσει ένα ισχυρότερο αρσενικό. Η έρευνά της απέδειξε πως σε κοινωνικές επαφές οι γυναίκες χαμογελούν 87% του χρόνου έναντι 67% των αντρών και πως οι γυναίκες έχουν 26% περισσότερες πιθανότητες να τα αποδώσουν χαμόγελα στο αντίθετο φύλο. Σε ένα πείραμα με τη χρήση 15 φωτογραφιών γυναικών που είχαν ευτυχισμένα, θλιμμένα και ουδέτερα πρόσωπα, μετρήθηκε η ελκυστικότητα αυτών των γυναικών με 257 εθελοντές. Οι γυναίκες με τις θλιμμένες εκφράσεις θεωρήθηκαν οι λιγότερο ελκυστικές. Οι φωτογραφίες μη χαμογελαστών γυναικών ερμηνεύονταν ως ένδειξη δυστυχίας, ενώ οι φωτογραφίες μη χαμογελαστών ανδρών ως ένδειξη κυριαρχίας. Το μάθημα που πρέπει να πάρουν οι γυναίκες είναι να χαμογελούν λιγότερο όταν έχουν να κάνουν με κυριαρχικούς άντρες στον επαγγελματικό τομέα ή να μιμούνται τα ποσοστά χαμόγελου των ανδρών. Αν πάλι οι άντρες θέλουν να είναι πιο πιστικοί με τις γυναίκες, τότε πρέπει να χαμογελούν περισσότερο σε κάθε περίπτωση. Το γέλιο στον έρωτα. Ο Ρόμπερτ Προβάιν ανακάλυψε πως ο φλερτ και πάλι οι γυναίκες και όχι οι άντρες είναι αυτές που γελούν και χαμογελούν περισσότερο. Το γέλιο σε τέτοιο πλαίσιο ίσως να κρίνει και πόσο πετυχημένη μπορεί να είναι η σχέση ενός ζευγαριού. Με απλά λόγια, όσο περισσότερο μπορεί ένας άντρας να κάνει τη γυναίκα να γελά, τόσο πιο ελκυστικό θα τον βρίσκει. Αυτό συμβαίνει επειδή η ικανότητα να κάνει τους άλλους να γελούν θεωρείται κυριαρχικό πλεονέκτημα και οι γυναίκες προτιμούν τους κυριαρχικούς άντρες, ενώ οι άντρες προτιμούν τις υποτακτικές γυναίκες. Ο Προβάιν διαπίστωσε ακόμα ότι ένας υφιστάμενος γελά για να καλοπιάσει ένα προϊστάμενο, ενώ ο προϊστάμενος κάνει τους υφισταμένους να του γελούν, αλλά χωρίς να γελά ο ίδιος, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό την επικυριαρχία του. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες γελούν με τους άντρες που βρίσκουν ελκυστικούς, ενώ οι άντρες ελκύονται από τις γυναίκες που γελούν μαζί τους. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η αίσθηση του χιούμορ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των προτερημάτων που ζητούν οι γυναίκες σε έναν άντρα. Όταν μια γυναίκα λέει «Είναι τόσο αστείος», συνήθως εννοεί πως εκείνη πέρασε το βράδυ γελώντας και εκείνος πέρασε το βράδυ κάνοντας την αγελά. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, οι άντρες φαίνεται να κατανοούν πόσο μεγάλη αξία έχει το χιούμορ και έτσι περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους όταν βρίσκονται μαζί με άλλους άντρες, προσπαθώντας να πούν το καλύτερο ανέκδοτο έτσι ώστε να τονώσουν το κύρος τους. Οι περισσότεροι άντρες ενοχλούνται όταν κάποιος άλλος άντρας μονοπολεί στην δίγηση ανεκδότων, ειδικά αν οι γυναίκες γελούν μαζί του. Οι άντρες μπορεί να αρχίσουν να σκέφτονται ότι ο ανεκδοτάκιας όχι μόνο είναι κόπανος, αλλά και δεν είναι ιδιαίτερα αστείος, παρά το γεγονός πως κάνει όλες οι γυναίκες να λύνονται στα γέλια. Οι άντρες πρέπει να καταλάβουν πως οι γυναίκες ελκύονται περισσότερο από τους άντρες με χιούμορ. Ευτυχώς, το χιούμορ είναι κάτι που μαθαίνεται. Ας συνοψίσουμε. Όταν χαμογελάτε σε κάποιον, σχεδόν πάντα αυτός θα σας ανταποδώσει το χαμόγελο, γεγονός που προκαλεί θετικά συναισθήματα και στους δυο σας, εξαιτίας του νόμου της αιτίας και του αποτελέσματος. Οι μελέτες έχουν δείξει πως οι περισσότερες συναντήσεις εξελίσσονται πιο ομαλά, διαρκούν περισσότερο, έχουν πιο θετικά αποτελέσματα και βελτιώνουν εντυπωσιακά τις σχέσεις, όταν χαμογελάτε και γελάτε τόσο συχνά, ώστε να σας γίνει συνήθεια. Υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι τα χαμόγελα και το γέλιο ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα, βοηθούν το σώμα να αντισταθεί στις ασθένειες, προωθούν ιδέες, διδάσκουν καλύτερα, προσελκύουν περισσότερους φίλους και παρατείνουν τη ζωή. Το χιούμορ είναι θεραπευτικό.